Κυριάκο Θωμαίδη τώρα που θα μας κάνει, θα διανύσουμε εδώ τα στενά της μάχης, θα ενώσουμε Ελλάδα με Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Πώς, άμα το καταφέρεις και αυτό, θα σε παραδεχθώ. Κοίταξε, θα θυμάσαι την υπόθεση του Μακεδονικού, περιμέναμε το σκεπτικό με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Τελικά αποδείχτηκε ότι στο σκεπτικό του ο δικαστής, οι δικαστές μάλλον, στο σκεπτικό τους, αναφέρονται σε δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα, ότι ο ποδοσφαιριστής της Λευκύμης δεν έπρεπε να μείνει ατιμόρυτος. Ναι, σωστό. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Δηλαδή, ο κανονισμός έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ένας παίκτης μετά την λήξη του αγώνα που δεν παίρνει κόκκινη κάρτα από τη διαιτητή. Mm-hmm. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι μπορεί να τιμωρηθεί και εφόσον το παράπτωμα το κάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα, και είναι λογικό αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να μην τιμωρήσει τη στιγμή που το παράπτωμα το κάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα και ο διαιτητής αμελεί και δεν σου δείχνει κόκκινη. Κουτουλιά του ρίχνει. Πρόσεξε τώρα, ναι, πρόσεξε τώρα παρόμοια περίπτωση σε αγγλικό δικαστήριο και μάλιστα στον αγγλικό Αριοπάγο, η οποία μάλιστα είναι πρωτοποριακή για, νομίζω, για ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένα ποδοσφαιριστής, ο Jones, δέχτηκε ένα τάκλι από συνάδελφο, από αντίπαλο. Το τάκλι ήταν πράγματι πάρα πολύ επικίνδυνο, ήταν από αυτά που λέμε εγκληματικά. Ο ποδοσφαιριστής Jones προσέφυγε σε αστικό δικαστήριο, διεκδικώντας αστική αποζημίωση. Για το τάκλι, μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι, από τη Φούλαμ, την αντίπαλη ομάδα. Το κέρδισε. Και τι είπε το δικαστήριο? Ότι παρότι ο διαιτητής δεν έδειξε κόκκινη κάρτα στο δράστη, δεν μας νοιάζει που ο διαιτητής δεν έδειξε κόκκινη, βλέπουμε το βίντεο με το τάκλιν και πρέπει πράγματι να αποζημιώσουμε το θύμα. Είναι... Και δόθηκαν τα χρήματα. Ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος του ποσού, απλώς η απόφαση έχει βγει, είναι πρωτοποριακή. Ναι. Καταλαβαίνετε τι φάμπρικα ανοίγει η απόφαση, έτσι. Ναι. Και βέβαια είναι η πρώτη φορά που ένας δικαστής δείχνει κόκκινη σε διαιτητή. Mm-hmm. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Και είναι πράγματα που έγραψε ο Λάκης Σημειοφορίδης, ναι, ο οποίος όντως ήταν και πρωτοποριακός και του The Point και κέρδισε την υπόθεση. Και αυτό το συνδέω. Ναι. Δικαστής έδειξε κόκκινη σε διαιτητή στην περίπτωση του Μακεδονικού και τώρα στην περίπτωση του Αρίου Πάγου στην Αγγλία. Εντυπωσιακό. Κατάφερες να ενώσεις το Μακεδονικό με το αγγλικό δίκαιο και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό πήγες μέχρι τον Άριο Πάγο. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και Φούλαμ, έτσι. Ναι, και Φούλαμ. Καλά που δεν είπες Νότιγχαμ. Αλλά το σκέφτησαν να αρχίσουν να κάνουν αστικές αγωγές για αποζημιώσεις ποδοσφαιριστές επειδή δέχονται μία βίαιη συμπεριφορά από συναδέλφους τους. Mm. Η φάμπρικα θα είναι ατελείωτη. Άστο. Τέτοιες φάσεις γίνονται συνεχώς. Ευχαριστώ, Κυριακό. Λοιπόν, προχωράμε.